Και από την Ιεράπετρα, επιστρέφουμε τώρα στο Ηράκλειο να δούμε τι γίνεται με τη ΔΕΗ, να δούμε τι γίνεται με τα οικονομικά της ΔΕΗ, ποιοι της χρωστούν, είναι πάρα πολλοί μέροι και ανάμεσά τους δεν είναι μόνο ιδιώτες και πολίτες και επιχειρήσεις, είναι και φορείς, είναι και νοσοκομεία, είναι και το ΠΑΓΝΗ. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Μπουρεξάκη, πρόεδρος της ΔΕΗ, συνεχίζει στο τιμόνι της Δημοτικής Επιχείρησης. Ναι, με τη νέα δημοτική περίοδο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το νοσοκομείο χρωστάει, όχι τα νοσοκομεία. Το. Διότι από το Βενζέλιο κανονικά πληρώνει το Βενζέλιο τα χρέη του προς τη ΔΕΗ, την κατανάλωση. Αλλά δεν έχει το Βενζέλιο. Όχι, όχι, όχι. Το ΠΑΓΝΗ όμως έχει μισό εκατομμύριο, κύριε Βουλεξάκη. Ναι. Να πούμε όμως ότι το ΠΑΓΝΗ έχει πολύ μεγαλύτερες καταναλώσεις. Συζητάμε για 60.000 περίπου κυβικά στο τρίμηνο. Wow. Σαν ένα ολόκληρο χωριό, μεγάλο χωριό. Πραγματικά. Και πραγματικά εκεί πέρα εγώ το είχα πει, γιατί είχα μιλήσει με τον κύριο Χαλκιαδάκη. Πιστεύω ότι οι καταναλώσεις είναι πάρα πολλές. Και όπως πέρυσι είχα διαβάσει κάπου, ότι θα πρέπει να γίνει επιτέλους μια αναβάθμιση στον εξοπλισμό που έχουν τα πλυντήρια που έχουν εκεί πέρα στο ΠΑΓΝΗ. Διότι μπορεί να είναι πολύ καλά και μπορεί να είναι πολλό χρόνο, αλλά αυτά πλέον έχουν παλιώσει, είναι άλλες τεχνολογίες, άλλες καταναλώσεις. Σας φαίνεται και εσάς δηλαδή υπερβολικό το μέγεθος κατανάλωσης. Είναι και το άδειγμα από τα στοιχεία, αλλά αναλογικά με τις κλίνες βενζελίου με ΠΑΓΝΗ, του ΠΑΓΝΗ είναι πολύ περισσότερες οι καταναλώσεις από την αναλογικά του βενζελίου. Μάλιστα. Αλλά αυτό που είπατε, αυτό έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή περίπου 1.200.000 είναι, δεν είναι 500.000, 1.200.000 είναι η διαφορά που μεταξύ της διοίκησης ΠΑΓΝΗ και της ΔΕΗ, έτσι να το πω πιο 1.200.000. Ναι. Αυτό ξεκίνησε το 2019, όταν κάναμε την πρώτη τιμολογιακή πολιτική. Βάσει νοικίας του 2017, εμείς κάθε χρόνο ή χρόνο παραχρόνο θα πρέπει να κάνουμε ανάκτηση κόστους του νερού. Ναι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, το φέτος θα ξανακάνουμε άλλη μία. Δεν κάνουμε κάθε χρόνο, κάνουμε χρόνο παραχρόνο. Και το 2019 πάντα με μία μελέτη η οποία έχει δοθεί σε εξωτερικό παράγοντα. Σε μία μεγάλη εταιρεία που κάνει τις μελέτες. Όχι δηλαδή αποφάσισε ο Βουρεξάκης ή κάποιος υπηρεσιακός να κάνει. Βγήκε η μελέτη αυτή, είδαμε το κόστος στο ΠΑΓΝΗ, πραγματικά ήταν πολύ χαμηλό παλιά. Τώρα είναι στο περίπου 1,80 το κυβικό είναι. Ναι. Κλιμακοτάξη είναι από 0,90. Είναι σύμφωνα με το μέσο όρο που ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Με το χρέος τώρα τι θα γίνει. Εσείς στείλατε, με το χρέος τι θα γίνει στην εφορία. Κατάλαβε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το διεκδικήσουμε. Γιατί πλέον, αν δεν το διεκδικήσεις, έχει και συνέπειες. Λέμε τώρα το τυπικό κομμάτι. Έχει και συνέπειες ο κάθε υπηρεσιακός που δεν διεκδικεί τα λεφτά του. Και να σας πω, δεν είναι και δίκιο αυτή τη στιγμή να διεκδικήσεις χρήματα 500-600 ευρώ από οποιοδήποτε τώρα ιδιώτη, μικρό, και μια στιγμή 500-600.000. Εγώ σας λέω το ποσό που στέγεται, οι υπόλοιποι είναι στα δικαστήρια, να μην το διεκδικείς. Έτσι, δεν, λογικό δεν είναι. Δηλαδή, πας ένα άνθρωπο, ένα συνταξιούχο 300-300 ευρώ, εμείς τώρα να περάξει και ο κόσμος ότι έχουμε κάνει μια ρύθμιση από πέρυσι. Να τα πούμε αυτά. Σβήνουνε, μπορούμε να επαλείψουμε τις προσαυξήσεις, άμα με χρωστάει χιλιάρικο. Οι προσαυξήσεις, όλες οι τόκοι που έχουν μπει, τόκοι που επιμερίσαν, σβήνονται όλοι και ένα 25% μπορεί να κάνει μέχρι 36 δόσεις. Αυτό είναι μια ευκαιρία. Περίπου 2 εκατομμύρια έτσι διακανονίσαμε το 2023. Mm-hmm. Τρέχει πάλι και αυτό το πρώτο εξάμεινο του 2024. Είναι μια ευκαιρία και να σας πω, τα οικονομικά αρχίζουν πηγαίνουν πολύ καλά. Και μόλις, γιατί μην ξεχνάμε, η ΔΕΗ είναι μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση. Ωραία, ένα λεπτό. Μόλις φτάσουμε εκεί πέρα, το σκοπό που έχουμε είναι δεδομένο ότι θα αρχίσουμε να μειώνουμε τις τιμές. 17 εκατομμύρια ήταν το συνολικό χρέος το 2023 των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ. Αν μαζέψετε αυτά τα 17 εκατομμύρια, πείτε τώρα. Όχι 17. Τα 10 να μαζέψουμε, δεν είναι. Αν μαζέψετε τα 5 να μαζέψετε, κύριε Μπουρεξάκη. Δύο έχουν φτάσει. Να πάμε πιο ψηλά. Λέμε τώρα παράδειγμα. Ωραία. Αν πάρετε τα χρήματα αυτά που σας οφείλονται, τα προβλήματα που καταγράφονται της ΔΕΗ θα έρθουν και θα μηδενίσουν. Ποια προβλήματα εννοείτε, τι εννοείτε. Εννοώ θα μπορέσετε να βρείτε έναν τρόπο να αυξήσετε το προσωπικό σας. Να... Όχι το προσωπικό, να το εξηγήσετε. Το προσωπικό είναι καθαρά θέμα. Να αλλάξετε δίκτυα. Πολιτικές είναι. Να σας πω, η ΔΕΗ διεκδίκησε μαζί με τη διοίκηση, μαζί με τους εργαζόμενους. 52 άτομα έχουν εγκριθεί από πέρυσι. 14 πιέψιλον, τάφε εψιλον, πτυχιούχοι, ανωτάτης ή ανωτέρων σχολών. Οι υπόλοιποι είναι 38, είναι υδραυλικοί, δέλτα εψιλον, εργάτες. Περιμένουμε τώρα τους πιέψιλον μέσα στο 24 να τους πάρουμε. Οι μόνοι στην Ελλάδα. Γιατί το διεκδικήσαμε. Άρα το πήραμε το 23 όμως. Ναι, αυτές, από το 23 και περιμένουμε. Ναι, ναι, ναι.
Είναι αυτό. Ναι, αλλά πώς. Ωραία. 50, άρα θα έρθουν αυτοί οι 53. Ναι, έχει βγει από υπουργική απόφαση. Οι πρώτοι 14 έγιναν με 4 διαγωνισμού πανελλήνιος, 2.500 άτομα το Μάρτι. Που αυτό το έχει αλλάξει λίγο το σύστημα. Δεν είμαι ΑΣΕΠ. Γίνεται ένα πανελλήνιος διαγωνισμό που είναι πολλές επιχειρήσεις που θέλουν προσωπικό. Ναι. Και από εκεί και πέρα παίρνει σε αυτό το καλάθι, παίρνει σε μια 14 ή άλλοι. Πόσους χάνετε όμως, κύριε Βουλέξα, μάλλον πόσους χάσατε τα προηγούμενα χρόνια, πώς θα χάσετε τώρα. Να σας πω, το 2023 γύρω στους 25 με 27 φύγανε. Σταγόνα στον ωκεανό είναι το 52, κύριε Βουλέξακη. Ναι, αλλά ξέρετε, βλέπετε ένα άτομο να πάρει. Δηλαδή, εμείς πέρυσι κάναμε μια προκήρυξη για τον γενικό διευθυντή που αυτή την κάνει εκτός ΑΣΕΠ, που την κάνουμε εμείς εξαιρετική. Πήραμε τον κύριο Κοσμαδάκη που είναι γενικός διευθυντής. Με προκήρυξαν και έγινε με πανελλήνιο διαγωνισμό. Δηλαδή, παντού του κοινοποίησαμε, 21 άτομα ήρθανε. Βλέπετε ότι ένα άτομο βοηθάει. Και ο κύριος Κοσμαδάκης, ειδικά που είχε και μεγάλη εμπειρία από Χερσόνησο, αμέσως βλέπει τη διαφορά. Είναι αισθητή διαφορά. Δίνει τα 52 άτομα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλη νοοτροπία. Μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος φεύγει ο παλιός. Τώρα, αυτός είχε και μια άλλη νοοτροπία, αρκετά πολύ ικανή ανθρώπη, αλλά με μια νοοτροπία λογικό δεν είναι. Και δεν έχει την ίδια όρεξη άμα είσαι 35-40 χρόνια σε μια επιχείρηση, λογικό είναι. Εκεί πέρα να έχεις άλλα κίνητρα, άμα είσαι νέος, θα δουλέψεις διαφορετικά. Αλλά και οι καινούργοι θα χρειαστούν και ένα χρόνο προσαρμογής, εκπαίδευση, να προσαρμογήσουν. Θέλει, γι' αυτό, γιατί. Θέλουν και αυτοί ένα χρόνο. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, αυτό είναι το κενό. Αν είχαμε τους παλιούς και όταν συγχρόνωσε οι καινούργοι, θα μπορούσε να γίνει πιο ομαλή μεταβίβαση. Ακριβώς. Τώρα πα. Την αρχή, μεγαλύτερη προσπάθεια από αυτού που έχουν μείνει, καταλαβαίνετε, είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά δεν πειράζει, θα το παλέψουμε. Σε, σε όλες τις θέσεις πονάει η ΔΕΙ, δηλαδή. Ξέρετε τι γίνεται. Τώρα, το τελευταίο μήνε, όχι μόνο η ΔΕΙ, έχουμε σοβαρό πρόβλημα με υδραυλικούς. Δεν έχουμε χειριστή αποφρακτικού. Είχαμε τρεις-τέσσερις. Έχουμε ένα εργαστήριο στη ΔΕΙ που μια φορά ξυπηρετούσε όλη την Κρήτη και δεν έχει ένα άτομο. Όλοι φύγανε. Όλοι. Μα όλοι. Εργαστήριο, αναλύσεων. Αναλύσεων όλα αυτά. Ναι. Εξυπηρετούσε όλη την Κρήτη. Δεν έχουμε τώρα ούτε ένα είναι. Δεν έχει ΔΕΙ, χημικό, μηχανικό. Δεν έχουμε ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο και έχουμε 103. Και πώς γίνεται η συντήρηση τώρα, κύριε Βουλέξα. Γίνεται απ' έξω, προσπαθούμε, αλλά δεν γίνεται μόνο απ' έξω. Πρέπει να έχει έναν άνθρωπο τουλάχιστον εσωτερικά για να μπορέσει να κατευθύνει αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Αυτό τώρα σημαίνει λοιπόν ότι και όταν έχουμε βλάβες, πού έχουμε τακτικά βλάβες, έτσι, στο δίκτυο του Ηρακλείου, άρα γι' αυτό υπάρχει και μια καθυστέρηση λόγω έλλειψη προσωπικού και υπάρχει και κατηγορία για τον κόσμο. Και δεν υπάρχει και κόσμο. Και εργολάβοι δεν υπάρχουν. Εργολάβοι δεν υπάρχουν, διότι έχει απορροφήσει πάρα πολύ τεχνικό προσωπικό το αεροδρόμιο, τον αεροδρόμιο. Αλλιώ σα μιλάω, δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουν κάνει τρεις διαγωνισμούς άγονες για νέες ιδέες για βλάβες. Άγονες διαγωνισμοί, δεν έρθει κανείς, δεν έρθει. Έχει πολλές δουλειές απ' έξω πλέον τώρα. Πολλά κτίρια, βλέπετε ότι γίνεται. Υπάρχει μια οικοδομική έτσι. Και είναι και το αεροδρόμιο, το έχει τραβήξει πάρα πολύ κόσμο. Το νέο αεροδρόμιο δουλεύει πάρα πολύ. Δουλεύει και έχει τραβήξει πάρα πολύ. Πληρώνει και καλά από ό,τι ξέρω. Οπότε είναι λογικό κάποιοι επαγγελματίες να εκμεταλλευτούν αυτή την περίοδο 3-4 χρόνια. Λογικό είναι, καταλάβατε, αλλά μας πονάει. Και ταυτοχρόνως εσείς και περιμένετε μια πολιτική απόφαση από την πλευρά του κράτους για να έρθει ο κόσμος και δεν μπορείτε να δώσετε κίνητρα για να φέρετε δεν κόσμο. Δεν είναι λίγο, δηλαδή, τρελό μια επιχείρηση η οποία δεν έχει ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση από το κράτος να εξαρτάται από το κράτος πόσα άτομα θα πάρει και θα, να εγκρίνει το άτομο το προσωπικό του ήδη γιατί από τα έσοδα της είναι όλα καθαρά από τα... Από το νερό. Δεν έχουμε εμείς καμία επιχορήγηση. Εσείς, δεν έχουμε... κρατική δεν παίρνετε καμία επιχορήγηση. Καμία. Και πάνω στο COVID, η μόνη επιχορήγηση. Καμία επιχορήγηση. Πήγαμε ένα δάνειο μέσω του Δήμου Ηρακλείου, 3 εκατομμύρια. Δάνειο το οποίο το επιστρέφουμε κάθε μήνα. Από το Δήμο. Μέσω του κράτους. Σωστά. Για το ενεργειακό κόστος. Καλά, αυτή είναι. Κάτι πονεμένη ιστορία, Αυτό είχαμε πολλές υποσχέσεις από πέρυσι. Πού έχει φτάσει τώρα το κόστος, κύριε Βουλέξα. Κοίτα, δείτε, περίπου, τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε περίπου 7-7,5 εκατομμύρια ετησίως στη ΔΕΗ, το κόστος στη ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε ότι είναι από, ένα. Δηλαδή, το 2019 πόσο ήμασταν. Όταν έλαβα εγώ που δεν είχαμε ποσελέμη, ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια με 5 ήταν. Wow. Έπεσε στα 3,5-4 εκατομμύρια, γιατί λόγω του αποσελέμη είχαμε κάποιες γεωτρήσεις στην περιοχή της Τηλίσου. Κλειστές δεν λειτουργούσαν. Είχαμε μια μείωση του κόστους, το οποίο φυσικά
Η ΔΕΗΑ δεν κέρδισε τίποτα, γιατί αυτό θα πλήρωνε στον ΟΑΚ, τα πλήρωνε για τον ΑΤΟ, όπως σε λέμε, αλλά ήταν περιβαλλοντικά σωστά. Και από εκεί μια στιγμή φτάσαμε στα 7,5 εκατομμύρια, στα 7 εκατομμύρια. Μα δεν ήταν να πάρετε κάτι χρήματα από το κράτος. Ήτανε. Όχι μόνο εσείς, η ΔΕΗΑ γενικό. Α, ήτανε. Όπως το είπατε, ήτανε. Και το θέμα είναι, θα σας πω, δεν είναι το ήταν. Εγώ βλέπω σήμερα, κάνα μια διαμαρτυρία οι αγρότες, 9 λεπτά το ηλεκτρικό του κιλοβατόρα. Ναι. Η ΔΕΗΑ πληρώνει οικιακό. Ούτε καν βιοτεχνικό. Η ΔΕΗΑ Ηρακλείου. Η ΔΕΗΑ όλη τη Ελλάδο. Ούτε καν. Ενώ ο Δήμο τη Γεωτρή που έχει στην άδρευση πληρώνει αγροτικό. Είναι όλο λάθο αυτό, κύριε Βουρεξάκη. Είναι όλο λάθο. Είναι δεκαετίε έτσι. Δηλαδή δεν λέμε το για τώρα τελευταία. Εγώ έτσι το παρέλαβα. Και θυμάμαι που πηγαίνουμε και στι γενικέ συνελεύσει. Ούτε χρόνια αιτήματα αυτά. Δεν είναι δηλαδή τωρινά αιτήματα. Ωραία. Ένα λεπτό. Στην τελευταία συνάντηση που είχατε με τον κύριο Πέτσα, αν δεν κάνω λάθο. Σας είχε δώσει κάποιες διαβεβαιώσεις. Είχε πει ότι ο κύριος Πέτσας τότε θα έδινε 40 εκατομμύρια στις ΔΕΙΑ σαν πρώτη δόση, αν μπορέσει. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Τίποτα, μηδέν. Δυστυχώς δεν πήραμε τίποτα, δεν ήρθε ούτε καμία επιχορήγηση, ούτε αναλογικά. Κινδυνεύει η ΔΕΙΑ. Ορίστε. Κινδυνεύει η ΔΕΙΑ. Όχι, δεν κινδυνεύει. Να σας πω. Γιατί λένε τίποτα. Τα χρέη της ΔΕΑ είναι ανεξαιρέσεις, δηλαδή είναι ένα λάθος. Ο κύριος, τελευταία συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Σκυλακάκη, ξέρω εγώ, στη, ναι. Το Δεκέμβρη, που λέει πολλά τα χρέη. Θα σας αναφέρω, δηλαδή η ΔΕΑ χρωστάει τυπικά το Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων 8 εκατομμύρια. Ναι. Δεν είναι 8 εκατομμύρια, είναι 700.000, διότι τα 7.300 είναι τα προγράμμα φιλόδημος Τρίτσης, τα οποία το πρόγραμμα είναι έτσι. Δηλαδή, κάνει σύμβαση η ΔΕΙΑ με το Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων και τα πληρώνει το κράτος. Δηλαδή, είναι επιχορηγούμενα προγράμματα. Δεν είναι χρήση ΔΕΙΑ. Από τα 8 εκατομμύρια. Αλλά και ο Τζαμάνι Πουγός δεν το ξέρει ο κύριος Σκυλακάκης ότι είναι έτσι. Δεν το ξέρε. Μετά από παρέμβαση του κυρίου Μαρινάκη, που είναι πρόεδρος των ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά θυμάμαι την προηγούμενη μέρα που το εξήγησε κάποια πράγματα και μετά αποσύρθηκε το νομοσχέδιο. Είχατε ακούσει ότι πάει για κατάργηση των ΔΕΙΑ, όχι συγχώνευση, για κατάργηση των ΔΕΙΑ, να είμαστε ακριβείς, να είμαστε, κατάργηση των ΔΕΙΑ και η δημιουργία ενός περιφερειακού τομέα, 13 περιφερειακών, όσο είναι η περιφέρεια της Κρήτης, που θα μπορούν, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει, υπάρχουν και νομικά προβλήματα, υπάρχουν ένα πρόβλημα σοβαρό, εγώ θα σου το πω απλά. Ναι. Αυτά οι ΔΕΙΑ, όλα τα ΔΕΙΑ, τα κτίρια, ο βιολογικός, η αγωγή, αυτά είναι η περιουσία της ΔΕΙΑ είναι. 120 είναι, αυτά είναι 120 εκατομμύρια κάνουν. Ναι. Συγγνώμη, ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα πράγματα. Γιατί εγώ τα παίρνω για τα εκμεταλλευτώ ή να λειτουργήσω αλλιώς, πρέπει να τα πληρώσει. Μα υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, κύριε Μπουρεξάκη. Αν γινόταν είναι, αυτό. Αλλά... Συγγνώμη, αν γινόταν αυτό και είχαμε ουσιαστικά μια υπερδεΙΑ στην Κρήτη, έτσι, έναν φορέα. Ναι, μπράβο, ναι. Πώς θα γινόταν η τιμολόγηση, δηλαδή θα ήταν το ίδιο για μια αγροτική περιοχή στη Βιάνο, το ίδιο για το Ηράκλειο ή τα Χανιά. Εγώ θα σας πω το άλλο πρόβλημα. Ναι. Πώς θα γίνει. Έχουμε Κρήτη. Το νερό είναι πανάκριβο. Βλέπουμε στο Ηράκλειο, 300 μέτρα. Στη Λάρισα, στη Βόρεια Ελλάδα, που μου λέγανε σε ποια πόλη που το νερό περνάει τα Τρίκαλα, πρέπει το νερό είναι τζάμπα είναι. Και δεν του νοιάζει και κατά. Η Βέρεια, δεν θυμάμαι που ήταν, που δεν του νοιάζει και πόσο νερό χάνεται, γιατί είναι τα ποτάμια, είναι οι λίμνες, είναι πολύ νερό. Άλλα αποθέματα. Άλλο το κόστος στη Βόρεια Ελλάδα, άλλο το κόστος στην Κρήτη, άλλο στα νησιά. Εμείς από τι βάθος βγάζουμε νερό. 400 μέτρα μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, να το πούμε στον κόσμο που καταλάβει. 400 βγάζει... μέτρα να βγάζει νερό, φανταστείτε πόσο κόστος ενεργειακό θέλει, πόσες ζημιές, γιατί αυτά κατάγεται κάθε 2-3 χρόνια, θέλει αναβάθμιση, συνέχεια ζημιές. Καταλαβαίνετε, 400 μέτρα χαλάνε τα μοτέρ, χαλάνε οι σωλήνες που ανεβαίνουν πάνω. Είναι συνέχεια. Το νερό αυτό στα 400 μέτρα είναι καθαρό, δεν έχουμε νερό με υψηλή αγωγημότητα. Καταλάβατε, είναι καθαρό, αλλά δεν πάβει να έχουμε συνέχεια ζημιές. Και αυτό το μεγαλύτερο είναι το ενεργειακό κόστος. Και έχουμε ζημιές γιατί έχουμε και πεπαλαιωμένο δίκτυο, κύριε Βουρεξάκη. Αλλάζουμε. Κοιτάξτε, δείτε, τα τελευταία χρόνια πραγματικά όλες οι ΔΕΙΑ, και η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, εμείς έχουμε μπει σε 52 εκατομμύρια έργα. Όλα χρηματοδοτούμενα. Αλλαγή 270 χιλιόμετρα δικτύου ίδρυυσης. Έχουμε ήδη κάνει τα 200 μέχρι τα 80. Το τεράστιο έργο που θέλω να το πούμε, είμαστε η πρώτη ΔΕΙΑ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που υπογράφουμε σε 10 μέρες, ότι θα έχουμε 36.000 κυβικά τριτοβάθμιας επεξεργασίας νερό για άδρευση, όσο είναι τα λίμματα που έρχονται μέσα στη ΔΕΙΑ. 36.000 κυβικά. Θα έχουμε νερό να στείλουμε σε όλο το Δήμο Ηρακλείου. Σε όλο. Φοινικιά, στην περιοχή των Αρχανών, Προφητηλιά στέλνουμε ήδη, στέλνουμε, Δάφνες.
Αυτό βαδίζεται στο περιβαλλοντικό, διότι στο περιαστικό πράσινο, στα τείχη, καταλαβαίνετε πόσο οικονομία θα κάνουμε από τις γεωτρήσεις. Είναι τεράστιο, είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα και από τις πρώτες στην Ευρώπη που έχουμε, διότι τα υπόλοιπα στερεά πηγαίνουν στον. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον ΕΣΔΑΚ, πηγαίνουν στην περιοχή των Πέρα Γαλλίνων, γίνεται ηλιακή ξύραση. Αυτό σε κανένα χρόνο περίπου θα γίνει. Και αυτό θα δίνεται για εδαφοβελτιωτικό για τους αγρότες, καταλάβατε. Σωστά. Θα είμαστε όλα τα λίμματα θα επεξεργάζονται. Είναι πάρα πολύ. Λέτε αυτό, υπογράφετε τις επόμενες 10 μέρες. Το ΕΔΑΚ έχει υπογραφεί πριν 20 μέρες και 26 το μήνα υπογράφουμε τη σύμβαση αυτή για τα θέματα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Έχουμε κάνει αναβαθμίσεις στους αντιοστάσεις λιμάτων, του βιολογικού. Όλα, για πρέπει να ξέρει και ο Ηρακλειώτης, όλα με επιχορηγήσεις. Και το λέω αυτό, γιατί το λέω τώρα αυτό. Εγώ το λέω με ένα πόνο, διότι, γιατί, το 1990-93, τότε η Δημοτική Αρχή πήρε ένα δάνειο 20 εκατομμύρια ευρώ. Το γνωστό δάνειο, κύριε Δεξάκη. Για να κάνουν τις αποχετεύσεις. Ναι. Ένα πολύ σημαντικό έργο έγινε, αλλά σε 3 χρόνια τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα 20 εκατομμύρια έχουν δώσει άλλα, έχουν πληρώσει ήδη 17 με 18 και χρωστάμε άλλα 40. Άλλα 40, Ναι, γιατί είναι από το 90. Βάλτε τώρα πόσα χρόνια, τώρα 30 χρόνια που είχε αυτό το έργο, έχει γίνει με τους τόκους, με το ένα με το άλλο. Δηλαδή, τώρα στο μεταξύ λέτε για αποχετεύσεις και πόσες περιοχές του Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου δεν έχουν αποχετεύσεις. Και θέλω να πω και ενέτη 2024. Να σας πω ένα θέμα. Εδώ γίνονται τακτοποιήσεις. Και ξέρετε, τώρα πλέον ο κόσμος έχει τακτοποιήσει περισσότερο. Βεβαίως. Και ούτε συνδυάκια λένε. Εγώ, κύριε, έχω τακτοποιήσει. Δηλαδή, πλέον δεν είμαι όπως ήμουν αυθαίρετος, γιατί σε αυθαίρετος σου λες. Σωστό. Εύκολα του πεις κόβω. Ναι, τι γίνεται. Εγώ το είπα στον κύριο Καλογερινό και το είχα πει και πριν, ότι δεν γίνεται να μην διεκδικούμε κάποια χρήματα από τις τακτοποιήσεις στο Πράσινο Ταμείο για έργα υποδομών. Λογικό δεν είναι. Ναι. Παίρνεις, ας πούμε, τακτοποιήσεις 5.000, 10.000. Δεν μπορεί να μην διαθέσεις κάποια χρήματα στους τόπους, στη ΔΕΗ, ας πούμε, να κάνει δίκτυο αποχέτευσης, δίκτυο ίδρευσης. Γιατί, ξέρετε, όλοι ο καθένας έχει χτίσει. Παντού έχουν χτιστεί. Ναι. Σταυρωμένο, σοβαρά προβλήματα. Στην περιοχή της Φιλοθέας που και εγώ δεν έχουμε αποχέτευση. Α, ούτε εσείς έχετε αποχέτευση. Ούτε ο πρόεδρος της ΔΕΗ έχει αποχέτευση. Και δεν μου λέτε πόσο σας ζήτησαν από τη ΔΕΗ να βάλετε εσείς δικό σας ποσό για να το μερίδιό σας. Τώρα όλοι οι κάτοικοι έχουν βρεθεί. Μπράβο, θέλω να μου το πείτε αυτό, γιατί έχω κι εγώ. Άμα είναι να δούμε ποιο θα πληρώσει πιο πολλά. Να ξέρει και ο κόσμος ότι όταν έχουμε εκτός σχεδίου και τα έργα της σύνδρευσης επειδή τα οικονομικά πάνε καλύτερα, θα τα κάνουμε μόνοι μας. Δεν είναι μεγάλο το κόστος, αλλά το κόστος της αποχέτευσης είναι περίπου πάνω από 100 ευρώ το τετραγωνικό. Πάνω από 100 ευρώ. Όπερ σημαίνει ότι. Δηλαδή, αν βάζεις δηλαδή 600 μέτρα είναι 60.000. Εκεί υπήρχε μια παλιά ΔΕΙΑ κανονισμός, είναι 50-50. 50 ΔΕΙΑ, 50 οι κάτοικοι. Ναι. Πάντα όμως οι κάτοικοι πριν τις φιλοθέσεις κάπου έγινε να έχει πληρώσανε. Είμαστε 10. Συμφωνούμε. Όταν αναπληρώσουμε, κάνουμε πίσω η μισή. Όχι, πριν τις φιλοθέσεις. Παντού συμβαίνει αυτό. Έγινε όμως ένα έργο, έχει γίνει. Κάτι ναι, και εγώ το θυμάμαι, νομίζω. Αυτά έχει φέρει παγκόσμια πρωτυπία να τους φωνάξετε να τους βραβεύσετε. Αλλά κοιτάξτε, δείτε, εγώ πιστεύω για να ξεκαθαρίσουμε. Ο κύριος Αναουτάκης του Περιφέρεια έχει βοηθήσει σε μια-δύο περιπτώσεις που είχαμε ζητήσει. Πρέπει, εγώ του είπα του κύριου, του νέου δημάρχου, πρέπει να αυτά να τα διεκδικήσουμε. Γίνονται όλα αυτά τακτοποιήσεις. Ένα ποσό, δεν είναι και μεγάλο ποσό, να μπορέσουμε και να μπορέσουμε και σε μικρές περιοχές όπως είναι στην Πρασά. Πρασά δεν έχει αποθηκευτικό. Είναι, δηλαδή είναι ντροπή. Δηλαδή είναι εν έτη 2024. Γιατί, και στον Καρτερό, μικροί, δεν έχει. Αυτό είναι ενιαίο, ας πούμε, να πάρουμε. Ναι. Αλλά γούρνες, διάφορες περιοχές, μικρές περιοχές. Μαραθίτες, βασιλιές. Μαραθίτες. Δεν μπορούμε να μην έχουμε αποχέτευση εν έτη 2024. Λοιπόν, κύριε Βουρεξάκη, έχουμε δηλαδή, ακόμα. Τόσα πράγματα είναι να πούμε. Εγώ θέλω έχουμε να πω. Έχουμε ακόμα 1-1,5 λεπτό και θέλουμε να σας ρωτήσουμε, εκτός αν έχετε κάτι σημαντικό να πείτε, λίγο για το πλάν, τι γίνεται από Σελέμης, αν αποφεύγουμε τα εφιαλτικά. Θα τα πούμε ένα γρήγορα. Ναι. 4 εκατομμύρια σήμερα από Σελέμης. Λίγο το νερό, δυστυχώς. Μόνο την τελευταία, πριν 2 εβδομάδες που είχαμε εκείνη την κακοκαιρία και μπήκαν περίπου 1 εκατομμύριο και κάτι. Ναι. Εμείς πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας τον Απρίλιο-Μάιο που θέλουμε γύρω στα 8 με 10 εκατομμύρια να μπορέσουμε να τα, όπως και πέρυσι, να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πολύ δύσκολο το πλάνο. Έχουμε κάποιες βροχές τις επόμενες μέρες. Θέλουμε εκεί, στα 8 με 10 εκατομμύρια, θα έχουμε μια καλή διαχείριση του νερού. Αλλιώς πρέπει να κάνουμε μια αλφα οικονομία. Εμείς όπως ετοιμαζόμαστε, έχουμε φτιάξει τον αγώ τη λύσου που είναι σπάει συνέχεια και το μαλλίον. Κάναμε εκεί πέρα ένα κομμάτι που ήταν πολύ δύσκολο, το εντάξαμε σε ένα έργο και το εντάξαμε, πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Δεν χρεωνόμαστε τίποτα.
Επειδή πολλά τα έργα μπορούμε και κομμάτια-κομμάτια και είναι πολύ ευέλικτοι στα Υπουργεία. Πάμε πραγματικά πολύ ευέλικτοι, βοηθάνε και μπορούμε να εντάξουμε για να μην έχουν τα σπασίματα. Γιατί καταλαβαίνετε. Δύο μέρες πάει, τέσσερις μέρες για τον ώρα αρχίσει να έρθει. Βέβαια. Το έχουμε ζήσει. Αυτό είναι, αυτό αν προσδοκούμε. Τώρα... Αν τυχόν δεν πάμε τα πράγματα έτσι, πρέπει να κάνουμε. Είναι, θα έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης 10-15% που πιστεύω μπορούμε να το διαχειριστούμε όλοι μας και η ΔΕΙΑΗ. Πιστεύω διαχειριστούμε. Δεν βλέπετε τι γίνεται στην Καταλωνία, δεν βλέπετε τι γίνεται στη Βαρκελόνη. Καλά, και εκεί με το δελτίο. Το είδαμε στην Ελλάδα. Το δελτίο. Το είδαμε προχθές, καταλάβατε. Ναι. Ελπίζω να μην φτάσουμε. Λίγο νεώθουμε ακόμα, λίγο διαχείριση καλή θέλουμε και πιστεύω θα πάνε καλά. Δεν πιστεύω να έχουμε και τρίτη χρονιά λειψιδρίας. Μια Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Που ήσασταν εδώ και δώσατε απαντήσεις σε όλα. Ναι. Πάντα η ΔΕΙΑ είναι μια δυναμική επιχείρηση, συνέχεια γίνονται πολλά πράγματα, αλλά αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αλλάζουμε τώρα, έχουμε ψηφιακά υδρόμετρα, 10.000 ψηφιακά, είναι ένα τεράστιο έργος. Μέχρι τέλος του 24-25 θα έχουμε βάλει 50.000 ψηφιακά υδρόμετρα. Ο καθένας θα μπορεί να δει, αν πάει σε μία από το τηλέφωνο του, τι κατανάλωση έχει, αν έχει διαρροή, το χτυπάει αλάρμ. Όλα αυτά στα επόμενα χρόνια θα είναι, η ΔΕΙΑ θα είναι μια πραγματικά ευρωπαϊκή επιχείρηση. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αρκεί να υπάρχει. Μην ανάβεις ποτέ τώρα. Ελπίζω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βουλή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διαφορετικά.